Ζωρίσατε, δεν μπορείτε να καθίσετε. Μπορείτε να καθίσετε. Κάνετε ερώτηση εμπλό. Και άμα καλέ που καθυστερείτε τη διαδικασία. Δεν πειράζει. Καθυστερείτε την απάντηση. Άρα καθυστερείτε και την απάντηση. Είμαστε καθυστερισμένοι, ανησυχείτε. Αχ, λοιπόν. Τι με ρωτήσατε, παρακαλώ. Αν θα έχουμε εκλογές. Εκλογές θα έχουμε. Νωρίτερα, πρόωρες εκλογές. Τον Οκτώβριο το 19, πιθανότατα μαζί με τις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές. Κύριε Λάμπα, προσωπικά δεσμεύεστε ότι άμα γίνουν νωρίτερα δεν μπαίνετε σε ψηφοδέλτιο? Δηλαδή, τέτοια η υπόσχεση και η δέσμευση που. Ακούστε, όταν μιλάτε σε έναν βουλευτή που για πρώτη φορά στα 60 το σηκώθηκε από την καρέκλα, την επαγγελματική, αν είχε βουλευτή, μην νομίζετε ότι και εγώ είμαστε να γίνουμε και πάλι βουλευτέ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και να συγχωρούμε, άλλο α μα δεν κάνουμε για τι καρέκλε αυτέ, δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Είμαστε άνθρωποι τη παραγωγικότητα, τη επιχειρηματικότητα, του επαγγελματισμού. Πάμε στο σπίτι μα, όμω το μητηρίζει τη κοινωνία για όλα τα δικαιώματα του ναι, απλών. Τώρα, κύριε Λάμπα, να ρωτήσουμε κάτι. Πέραν του ότι εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η θέση τη κυβέρνηση είναι εξάντληση τη τετραετία, το έχουμε ακούσει αυτά και από το πιο επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού να λέγεται. Από την άλλη, όμω, το θέμα του να γίνουν οι βουλευτικέ μαζί με τι αυτοδιοικητικέ δεν είναι ένα θέμα. Νομίζω δεν έχουν ξαναγίνει παράλληλα. Δηλαδή, ο μηχανισμό θα είναι πολύ. Εσείς, πολλές φορές έχουμε γίνει εκλογές εθνικές μαζί με ευρωεκλογές. Νομίζω και παλιότερα. Άλλο ευρωεκλογές και άλλο. Δεν θυμάμαι αν έγιναν μαζί με αυτοδιοικητικές εκλογές. Με αυτοδιοικητικές νομίζω όχι. Πάντως, όταν είναι πολύ κοντά πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, ξέρετε, το κόστος των αρχιερισιών είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχουν και αντιρρήσεις από τους Δήμους, γι' αυτό σας ρωτάω. Έτσι, ήδη έχουν εκφράσει. Οι Δήμοι εκφράζουν την αντίρρηση διότι θα φύγει από το προσκήνιο το έντονο ενδιαφέρον του αυτοδιοικητικού του ρόλου και θα δοθεί ο μεγάλο τόνο. Στο ζήτημα των εθνικών εκλογών. Εν μέρει έχουν δίκιο. Όμως, άκουστε να σου πω. Όλα αυτά μπαίνουν στη ζυγαριά του ωφέλους και της ζημιάς. Θα δούμε. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία είναι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση η οποία είναι η πιο μακρόχρονη των τελευταίων δεκαετιών και φαίνεται θα είναι η πρώτη των τελευταίων 40 ετών που θα διανύσει ολόκληρη τη θητεία της όπως επιβάλλει το Σύνταγμα για πρώτη φορά. Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα. Και αυτό, ακούτε και το τηρήσετε, είναι μεγάλο στοίχημα. Και αυτό φανταστείτε ότι για τους αντιπολιτευόμενους συναδέλφους μας και την ηγεσία τους, τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Ματά, είναι κόλαφος. Το θεωρώ δηλαδή κάτι πολύ αρνητικό. Άκουσα την δήλωση θέση του κυρίου Ματά για. Έστειλε επιστολή στον κύριο Μπούτση και ζητάει εκλογές τώρα. Την ώρα που η χώρα είναι έτοιμη να βγει, να απογειωθεί. Δηλαδή, όταν φτάνει σε ένα πολύ θετικό γεγονός για την κοινωνία και για τη χώρα, ζητάει κάτι να ανατραπεί αυτή η θετική. Ακούστε τη φράση, θα πω. Γιατί το κάνει. Ζητάει να ανατραπεί η θετική έξοδος της χώρας και της κοινωνίας. Και το τονίζω αυτό. Γιατί το κάνει. Το αιτιολογεί η κυρία Κινήματα. Γιατί δεν γνωρίζουν. Όχι, Κώστα, θα το πούμε. Γιατί σου λέει, κάνει διαπραγματεύσει με του θεσμού και θα δεσμεύσει τη χώρα για περισσότερα χρόνια ακόμα. Για ποια λέτε. Πρέπει να ξέρουμε. Γιατί κύριε Μεντζάνη, όλα είναι ψηφισμένα, όλα έχουν υποθεί στη Βουλή, όλα είναι δεδομένα. Υπάρχουν έγγραφα και συμφωνίε και σημάδια για τα πάντα. Άρα δηλαδή τα ψηφισμένα συντάξει και αφορολόγητο έτσι θα πάνε. Αυτό είναι μια μικρή πτυχή, να σα πω. Μικρή πτυχή δεν είναι για την πρόγραμμα των συμβάσεων. Ποιο είναι ο άλλο, λέει σύνταξή μου. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πράγματι, αυτό που είναι μπροστά μας δηλαδή στην κυβέρνηση και σε εμάς και νομίζω βοηθήσει το μεγάλο ζήτημα είναι να μπορέσουμε να ανατρέψουμε το τμήμα αυτό της δημοσιοποίησης. Άρα γίνεται συζήτηση κύριε Λάμπα. Αυτό όλος γίνεται συζήτηση. Κύριε Γερμαντά, να συμφωνήσουμε εμείς την επόμενη μέρα να μην θα συμφωνήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Αυτό είναι το επιχείρημα. Μα δεν πρόκειται για συμφωνίες, πρόκειται για ανατροπή συμφωνίες. Κοιτάξτε κύριε Λάμπα, εμείς επιδιώκουμε να μην. Υπάρχει υλοποίηση αυτής της σήμασης. Και γιατί το λέμε. Γιατί όταν αυτό το μέτρο, πρέπει να ξέρετε ότι επιβλήθηκε τελευταία από μια επιμονή του Δούνου του για νέα περικοπή συντάξεων και μείωση στο φορολόγητο, διότι πίστευε ότι η ανάπτυξη της χώρας θα γίνεται γύρω στο 1,2%. 4,2% ήταν το πλεόνασμα. Η ανάπτυξη όμως όχι, κύριε Λάπα. Δηλαδή, να λέμε και τους αριθμούς. Λέω και το πλεόνασμα, λέω. Αυτό ναι. Δηλαδή που. Το μέρισμα πώς δόθηκε τα Χριστούγεννα πέρσι και πρόπερσι. Δεν δόθηκε από το μέρισμα το οποίο δεν πρόβλεπε κανένας. Τώρα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, βέβαια, μια μεριά, εγώ πιστεύω και σα λέω κάτι το οποίο συζητιέται, δεν είναι. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, Κομισιόν, Γιούγκερ που ήρθε εδώ, Μουσκοβισί, παράγοντε δηλαδή τη ευρωπαϊκή του ευρωπαϊκού πλαισίου, μάλλον είναι κοντά σε μια επιθυμία τη κυβέρνηση να μην υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά, δηλαδή μείωση συντάξεων και μείωση των φορολόγητων, επειδή πράγματι. Γιατί χώρα, είναι κοντά. Γιατί πράγματι η χώρα, θα πω εγώ με ματαιρέ θυσία, πετυχαίνει του στόχου και μάλιστα του υπερπετυχαίνει. Έχουμε υπερπλεόνασμα. Ναι, αλλά δεν ζητάνε αυτοί όμω. Όπα, εδώ έχουμε ένα θέμα εδώ. Να το δεν το ζητάνε αυτοί. Να το δούμε, θέμα δεν το ζητάνε αυτοί. Δεν ζητάνε αυτή τη μείωση συντάξεων και, το αφορολο, και την, να έρθει νωρίτερα. Δεν λέω ποιο ζητάει, λέω να μην υλοποιηθεί.
Δεν το ζητήσαν ποτέ αυτοί. Του ζητάει το Δουνουτού. Ναι. Και για να μπει τώρα το Δουνουτού μέσα στο πρόγραμμα που θα μπει το Δουνουτού, θα ζητήσει αυτό. Μάλλον τα δεν θα μπει, τέλος πάντων. Πώς το ξέρετε, η Ελλάδα δεν θα μπει, δεν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη. Μπορεί να είναι μια, θέλετε, μια υπερβολική επιθυμία μας. Πάντως φαίνεται ότι θα μπει σίγουρα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα γίνει. Και έχει να κάνει και με το τι θα γίνει με το χρέος, κύριε Λάπα. Γιατί όλα παίζονται, είναι όλα στη διαδικασία των συζητήσεων. Άρα λοιπόν μην θεωρούμε κάτι δεδομένο. Αν το Δουνουτού δεν μπορεί να γράψει ότι το χρέος είναι βιώσιμο στη δική του έκταση, θα φύγει. Αλλά απ' την άλλη ζητά να μπούμε στην ελάφρυνση του χρέους. Υπάρχουν οι πιέσεις, συζητήσεις ακόμη δεν έχουμε καταλάβει αν πραγματικά έχουν μπει στις ράγες. Ακούσατε κανένα παράγοντα είτε ευρωπαϊκό είτε διεθνή που να λέει ότι δεν θα γίνει η ρύθμιση του χρέους? Με ποιον τρόπο? Με ποιους όρους όμως επίσης? Με οποιοδήποτε τρόπο λέω. Γιατί υπάρχει η γαλλική πρόταση, υπάρχουν και οι Γερμανοί από την άλλη. Δεν άκουσα πρόγραμμα από τους Γερμανούς, απλώς ενστάσεις. Ήγηραν το πρόγραμμα της αναπτυξιακής αντίληψης των Γάλλων. Δηλαδή οι δόσεις και το πρόγραμμα και το χρέος να συναρτάται απόλυτα με το ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό λένε οι Γάλλοι. Αυτό είναι το γαλλικό σχέδιο. Ναι. Ακούσατε άλλο σχέδιο? Ενστάσεις. Οι Γερμανοί λένε ότι αν δεν προχωράτε τις μεταρρυθμίσεις όμως θα σταματάνε και οι ελευθερίες για το δεν ακούσατε τον Γιούγκο την πρώτη εβδομάδα που είπε ότι η μόνη χώρα που πέτυχε τέτοιο μεταρρυθμιστικό κατηγισμό. Ναυμαχία. Ήταν πολύ εγκομιαστικά τα σχόλια. Ενίδη ναυμαχία υλοποιήθηκαν και συμφωνήθηκαν και υλοποιήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις. Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να αιτιολογήσουν. Κύριε Λάπα, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να αιτιολογήσουν στα δικά του κοινοβούλια, όπως οι Γερμανοί για παράδειγμα, γιατί να έχει πάλι ελάφρυνση. Για πες το με μεταρρυθμό δεν έγινε. Που ήταν συμφωνημένοι και δεν έγινε. Πες το μου μία. Πάντως αυτό που σας κατηγορεί αντιπολίτευση. Αυτό που λέει αντιπολίτευση. Ότι... Όχι, εσείς πώς θα το αντιπολίτευση. Μία μεταρρύθμιση που συμφωνημένη που δεν έγινε. Μία. Αυτό είναι που σας κατηγορεί πάντως η αντιπολίτευση. Πράγματα που λέγατε ότι δεν θα τα κάνουμε. Τώρα λέτε ότι θα κάνουμε όλα. Και τι μας λένε. Ξέρετε τι μας λένε. Μας κατηγορούν ότι τα κάναμε όλα. Τώρα μου λέτε ότι δεν είναι πίσω από τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό που λέγατε ότι δεν θα κάνουμε τώρα, δεν θα κάνουμε τ' άλλο. Τώρα έρχεστε το 2018 και λέει ο Λάπας. Πείτε μου ένα που δεν έκανα. Τα έκανα όλα. Ό,τι συμφωνήσατε. Τα συμφωνημένα είπαμε. Ό,τι ζητήσατε. Όχι, δεν έκανα. Συμφωνήσατε εσείς. Ό,τι ζητήσατε. Συμφωνήθηκε. Γι' αυτό είναι κατηγορία την πολιτική. Όχι αυτό. Πριν μου άκουσα άλλο πράγμα. Και για ενστάσει των ευρωπαϊκών θεσμών δήθεν και το δούμε το είναι ότι δεν προχωράμε σε μεταρρύθμιση. Ποιε μεταρρυθμίσει εδώ? Έχουμε ναι, αλλά υπάρχουν όλες... προαπαιτούμενα τώρα, κύριε Λάπα. Ακούστε, τα είδατε τα προαπαιτούμενα εγώ. Ένα προαπαιτούμενο που δεν υλοποιήθηκε έχει 10 υποδράσεις, υλοποιούνται οι 9 και μένει μία ώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί μία ώρα, η ώρα. Θα υλοποιηθούν όλα μέχρι 21 Ιουνίου. Κύριε Λάπα, να σας ρωτήσω κάτι. Η ώρα είναι που... Όχι, δεν υπάρχει καμία ώρα. Μια που λέτε ότι υλοποιήθηκαν όλα. Αν μία ώρα θα πούμε ότι είναι ένσταση από τον κύριο Λάπα. Καμία ένσταση να πούμε. Μια που λέτε ότι υλοποιήθηκαν όλα. Και λέει και ο Κώστας ότι υπάρχει και ένσταση από την αντιπολίτευση ότι εσείς με άλλες δεσμεύσεις και δηλώσεις προεκλογικά στη συνέχεια μπήκατε σε μια διαδικασία για να προχωρήσουν οι αξιολογήσεις και όπως λέτε να βγούμε από τα μνημόνια και μετά να χαράξετε δική σας πολιτική. Υλοποιήσατε πολλά από αυτά που δεν θέλατε. Ένα τέτοιο θέμα είναι και ο ΦΠΑ στα νησιά. Και σήμερα νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα θέμα συζήτησης και για τον Πρωθυπουργό και για τους υπουργούς. Μας ακούνε οι νησιώτες τώρα. Μας ακούνε οι νησιώτες, μας ακούνε οι κάτοικοι συμφωνώ που είναι στη Λέσβο, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ με το προσφυγικό μεταναστευτικό και έχουν και αυτό το καπέλο τώρα από πάνω που ήταν μια δέσμευση που ήταν κόκκινο πανί. Ειδικά για τον εταίρο σας, ότι δεν θα αλλάξει. Κοιτάξτε, τον εταίρο δεν θα αλλάξει. Περιμένουμε λίγες ώρες. Ομοιωμένος. Κυριακή κοντή γιορτή, το βράδυ μιλάει ο Πρωθυπουργός. Ήδη το γραφείο του ανακοίνωσε ότι θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις ως προς την ενίσχυση της νησιωτικότητας. Η νησιωτικότητα ξέρετε πολύ καλά ότι είναι κατοχυρωμένη και συνταγματικά. Θέλει ειδική πρόβλεψη και ειδική μεταχείριση και ειδικά μέτρα που να υλοποιούνται κιόλα. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Ενίσχυση της νησιωτικότητας συνολικά. Αν σε αυτό υπάγεται το ΦΠΑ ή δεν υπάγεται, θα δούμε. Αν αυτό μπορεί να το κάνει στα πλαίσια των συμφωνιών, θα το δούμε. Ναι, λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο πριν πάμε παρακάτω. Μάλλον να βάλουμε ένα θέμα το οποίο θα το. Έλα, πες το. Εγώ θέλω είναι στο μυαλό σου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχει πάει ο Ηλίας ο Κούκος. Έχει πάει στο Ισουρού. Συγγνώμη, κύριε Λάπα, θα πάμε στο πρόγραμμα της Άδη. Πολύ ωραίο θέμα. Εγώ θα ήθελα να πω τώρα ότι ας το διορθώσουμε, παιδιά. Ας διορθώσουμε τις ανακοινώσεις με τις 17 δημιουργίες. Να διορθώσουμε τις ανακοινώσεις. Γιατί είδα και άλλη μια ανακοίνωση τώρα.